Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Ακόμα μια φορά μαζί λοιπόν και όπως κάθε Κυριακή, σήμερα φιλοξενώ δύο πρόσωπα, όχι ένα. Είναι κάποιοι καλοί φίλοι, συνεργάτες, οι οποίοι έχουν φτάσει εδώ στο Λονδίνο για κάποιες διευθετήσεις για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο πιο ύστερα, όμως να μάθουμε ποιοι είναι και να τους καλωσορίσω. Είναι ο κύριος Ανδρέας Δρίτσας, έτσι. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη. Ο οποίος καλησπέρα σας και η κυρία Ευαγγελία Γκιόνι. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε και είστε από τον Όμιλο Εξυπηρετητών. Ναι. Εξυπηρετείτε τον κόσμο, εξυπηρετείτε κάποιους... κάποιους ανθρώπους, κάποια ίσως όνειρα, κάποια σχέδια, κάποιες... πολλά πράγματα εξυπηρετείτε. Για αυτά πράγματα θα μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πέστε μας λίγα λόγια καταρχήν. Όμιλος εξυπηρετητών. Τι εννοεί, ας πούμε, αυτό. Τι... Να σας πω καταρχάς ότι ο Όμιλος υπάρχει από το 1980. Είναι 35 χρόνια τώρα. Εγώ βρίσκομαι στον Όμιλο Εξυπηρετητών 31 χρόνια. Μάλιστα. Η φιλοσοφία του ομίλου και η πρακτική του είναι, βασίζεται στον άνθρωπο. Δηλαδή πώς να μάθουμε να είμαστε καλά, πώς να μάθουμε να έχουμε σωστές ανθρώπινες σχέσεις, πώς να μάθουμε να τα βρίσκουμε στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, με τους φίλους μας, στην καθημερινή ζωή, εμβαθύνοντας την ουσία στον εαυτό μας, γνωρίζοντας τον εαυτό μας. Ναι. Η φιλοσοφία του ομίλου βασίζεται, μπορούμε να πούμε, στο γνώφις αυτόν του Σοκράτη, μπορούμε να το πούμε. Αλλά κυρίως βασίζεται στο ότι, στο να μάθουμε όλες τις φιλοσοφίες που υπάρχουν, αλλά να βρούμε την ουσία από κάθε φιλοσοφία, δηλαδή ο κάθε φιλόσοφος τι θέλει να δώσει. Αυτό το πράγμα ψάχνουμε να βρούμε. Και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα το κάνουμε πράξη στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Δρίτσα, θα έλεγα έτσι πιο απλά, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους άλλους ή τους σκοπούς μας ή να καταλάβουμε τους άλλους, καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, γνώθησε αυτόν. Πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, ακριβώς, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπήσουμε, να δώσουμε σημασία στον εαυτό μας, να τον κάνουμε τον εαυτό μας να νιώσει καλά. Ήσυχος. Ήρεμος, για να μπορέσουμε να δώσουμε, να μεταδώσουμε αυτά που τα έχουμε για τους άλλους. Διαφορετικά δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Ακριβώς. Αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, όπως λέω, που είναι ο πιο κοντινός μας, πώς θα αγαπήσουμε τους άλλους. Για να αναλύσουμε αυτό τον όρο, θεωρία, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, φαντάζομαι, μελετώντας κάποια βιβλία, παρουσιάζοντας κάποια βιβλία, μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μέσα από συναντήσεις, μέσα από διαλέξεις, μαθαίνετε εσείς ήδη, μαθαίνετε, γνωρίζετε τον εαυτό σας, δέχετε ο εαυτός σας αυτά που γίνονται γύρω του και μετά μπορείτε με αυτά που αποκτάτε να προσφέρετε στους άλλους, έτσι είναι. Να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, ναι, και να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, εάν το θέλουν και όσο το θέλουν, mm-hmm, να κάνουν και αυτοί κάτι παρόμοιο για να βοηθήσουν. Μάλιστα. Και ένα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε είναι αν το θέλουν και όσο το θέλουν. Και όσο το θέλουν. Διότι γνωρίζω ότι εσείς, κυρία Γκιόνι, είστε ψυχοθεραπεύτρια. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Και τα προβλήματα των ανθρώπων με αυτό τον όρο είναι πολλά και ιδιαίτερα υπάρχει και το θέμα των ναρκωτικών, mm-hmm, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Δρίτσας, δηλαδή για να μπορέσει ο εξαρτημένος να απεξαρτηθεί πρέπει να το θέλει και ο ίδιος, δεν είναι έτσι? Αυτό είναι βασικό, πρέπει να το θέλει και ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι επειδή αναφερθήκατε στους εξαρτημένους, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, χρειάζεται πάρα να πολύ. Να πιστέψουν πρώτα στον εαυτό τους. Χρειάζεται να πιστέψουν ότι μπορούν, μάλιστα, να απεξαρτηθούν, μάλιστα, και να τα καταφέρουν. Mm-hmm. Και εκεί έρχεται όλη η φιλοσοφία του ομίλου, την οποία και εγώ διδάσκομαι και προσπαθώ να εφαρμόσω στη δουλειά μου. Ναι, ναι, ναι. Που λέει ότι
Εγώ, σαν Ευαγγελία Γκιόνι, ψυχοθεραπεύτρια σε μονάδα απεξάρτησης, πρέπει εγώ πρώτα να πιστέψω και να δω στον άνθρωπο απέναντί μου ότι μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να είναι καλά. Mm-hmm. Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα του. Και καθώς το πιστεύω εγώ, περνάει και σε αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Και σιγά σιγά αρχίζει και πατάει στα πόδια του. Είναι μια διαδικασία, είμαι σίγουρος αυτή, και μένουμε σε αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω χρειάζεται να μάθετε τον άνθρωπο, εφόσον έχετε πολλές, πάρα πολλές συνομιλίες μαζί του, ρωτώντας τον διάφορες ερωτήσεις. Mm-hmm. Μπορεί να μην απαντήσει όλες τις ερωτήσεις, όμως σε κάποιες ερωτήσεις που θα απαντήσει, θα ανακαλύψετε πώς μπορείτε να μπείτε μέσα του, στη ψυχή του, να τον, στο μυαλό του, για να τον αναλύσετε και να τον πείσετε ότι ναι, θα δεχτείς αυτή τη διαδικασία για να εξαρτηθείς. Έτσι, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Να σας πω εγώ, ναι. Δεν είμαι ψυχοθεραπευτής, ναι. Ούτε με τις εξαρτημένες. Θέλω και μια απάντηση από εσάς. Ναι, βέβαια. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να είναι καλά. Mm-hmm. Το πιστεύουμε αυτό. Και το πιστεύουμε καταρχάς για τον εαυτό μας, και επειδή το πιστεύουμε για τον εαυτό μας, το πιστεύουμε και για τους άλλους. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να είναι καλά. Mm-hmm. Απλώς δεν το ξέρει. Δεν τον έχουμε μάθει, ναι. Όπως δεν το ήξερα κι εγώ. Αλλά σιγά σιγά, μαθαίνοντας τον εαυτό μου, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι εγώ και εσείς δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Είμαστε περίπου τα ίδια. Mm-hmm. Απλώς διαφέρουμε σε διάφορες εκδηλώσεις του εαυτού μας. Mm-hmm. Όταν αυτό το πράγμα το καταλάβουμε, το βιώσουμε, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο και να του πούμε, ξέρεις, μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι. Θα τα καταφέρεις. Mm. Και επειδή το πιστεύουμε κι εμείς και δεν το λέμε έτσι, περνάει. Ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πριν μου απαντήσετε, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στους άλλους να ανοιχθούν και να μας αποκαλύψουν, πρέπει οπωσδήποτε να το νιώσουμε κι εμείς. Mm-hmm. Το θέμα τους, το πρόβλημα τους. Και είμαι σίγουρος, όπως είπατε και εσείς, ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι το ίδιο. Το δηλαδή ίδιο έχουμε κουμπιά και μας πατάνε. Εδώ θυμώνω, το πατάω. Έχω μάθει να θυμώνω με αυτό. Εδώ έχω μάθει να θυμώνω. Ναι. Επομένως είναι θέμα κουμπιών. Θέμα να βρούμε τον τρόπο να μην χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά αυτά που θα φέρουν κακό σε εμάς και στους άλλους. Εσείς, η απάντηση σας ποια είναι σε αυτό. Καταρχήν, εγώ δεν να έχω πω... σπουδάσει ψυχολογία. Όχι. Εντάξει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. εγώ θα συμφωνήσω και με το ότι επί της ουσίας αυτό που περνάει στον άλλον είναι αυτό που είμαστε εμείς. Δηλαδή, αν εμείς οι ίδιοι πραγματικά μέσα μας δεν έχουμε αγαπήσει τον εαυτό μας, δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, δεν βλέπουμε τη ζωή με μια θετική ματιά, τότε δεν μπορεί αυτό να περάσει στους άλλους. Ειδικά στους εξαρτημένους, οι οποίοι είναι και πολύ καχύποπτοι, είναι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο, δεν εμπιστεύονται εύκολα. Άρα για να μπορέσει κανείς να τους προσεγγίσει, πρέπει πάει με αυτό που είναι. Μάλιστα. Και πάει το πραγματικό σε αυτός μας. Ακριβώς. Και πάει και με το ολοκληρωτικό ενδιαφέρον. Είναι άνθρωποι που έχουν τόσο ευαίσθητες κεραίες, που καταλαβαίνουν πότε πας. Για να τους κοροϊδέψεις, πότε θες κάτι από αυτούς ή όταν, πότε νοιάζεσαι πραγματικά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους πάντα. Και πρέπει να νοιάζεσαι πραγματικά και ολοκληρωτικά. Ναι. Και τότε βρίσκεις τον τρόπο πώς θα τους προσεγγίσεις. Και εδώ για να σας διακόψω λίγο. Ναι, παρακαλώ. Ο Όμιλος, αν μη τι άλλο, αυτά τα 35 χρόνια έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται πραγματικά. Δηλαδή, ο Όμιλος είναι ανοιχτός κάθε μέρα. Και Χριστούγεννα και Πάσχα και Πρωτοχρονιά. Είναι εκεί από σύγχρονα. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν γίνει κάτι σε κάποιο μέλο, σε κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και μία η ώρα το βράδυ και δύο. Mm-hmm. Και να συζητήσουμε και να πούμε οτιδήποτε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τι δραστηριότητε του, τι άλλε. Έχω υπόψη μου ότι έχετε εκδώσει και βιβλία και σα ευχαριστώ που μου τα στείλατε. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα. Εκδώσατε κάποια βιβλία, μπορείτε να αναφερθείτε γι' αυτό και έχετε και ένα όμιλο, ο οποίος είναι ερασιτεχνικός και παρουσιάζει και θεατρικές παραστάσεις, κάνετε διαλέξεις. Πέστε μας πιο πολλά γι' αυτά. Εγώ σας πω λίγα για τα βιβλία και θα σας πω λίγα για τη θεατρική μας για ομάδα. Τη θεατρική ομάδα, γιατί την έχει αναλάβει η κυρία Γκιόνι. Και την... Είναι υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνη. Εμείς έχουμε φτιάξει έναν εκδοτικό οίκο, ο οποίος είναι υπό την αιγίδα του ομίλου. Έχουμε γύρω στους 36 τίτλους σε βιβλία,
τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σε σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις. Και υπάρχουν και ποιητικά βιβλία. Μάλιστα. Δηλαδή, λέμε στα μέλη μας, να σας δώσω να καταλάβετε, λέμε, ξέρετε κύριε Παναγή, μπορείτε να γράψετε ποιήση. Όχι, δεν είμαι καλά, δεν μπορώ, δεν ξέρω, άσε με. Και όμως μπορείς. Και γράφει άλλος ποιήση. Όλοι μπορούν να γράψουν ποιήση. Όλοι, έτσι, ναι, όλοι, αλλά προσέξτε, ναι, βραβεύονται. Ναι. Και γίνονται καλά. Συγχαρητήρια. Ενώ έχουν προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Ναι, ναι, ναι. Ανασφάλεια, φόβο, τι θα γίνει με τη δουλειά μου. Ναι, ναι. Τους λέμε, γράψε ένα ποίημα και να δεις ότι θα βρεις δουλειά. Ναι, ναι. Και γράφει ένα βιβλίο και βρίσκει δουλειά. Είναι η έκφραση, η πραγματική έκφραση. Η έκφραση ψυχής. Ναι, τη ψυχής και βγαίνει έξω. Και κάπως με κάποιο τρόπο λειτουργεί μαγικά, ας το πούμε, ναι, αυτό, ναι, ναι, μετά. Και το άλλο είναι και τύχη να βρει δουλειά όταν γράψει ένα ποίημα. Εντάξει. Είχε λίγο τύχη, αλλά έχει γίνει όμως. Ειδικά στην Ελλάδα της κρίσης. Ναι, 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 ναι. Αυτά τα βιβλία τώρα. Τα μέλη που τα έχουν γράψει, τα έχουν προσφέρει ενιδιωτελώς, δεν παίρνουν τίποτα. Μάλιστα. Τα βγάζει ο Όμιλος με έξοδα από τις συνδρομές των μελών και τα διανέμουμε στις βιβλιοθήκες, όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες, στις φυλακές, σε ιδρύματα, σε σχολεία, σε δωρεάν. Ναι, 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 κάνουμε δωρεές. Να και ο λόγος λοιπόν που βρίσκεστε, πριν πάμε στο θεατρικό, βρίσκεστε εδώ για να παρουσιάσετε ποίηση. Έτσι. Όχι όμως ενός από τα μέλη σας. Είναι ποίηση, Καβάφη και... Και Σικελιανό. Σικελιανό. Λοιπόν, ανάλυση των ποιημάτων θα κάνετε. Ανάλυση των ποιημάτων. Έτσι. Ανάλυση του τρόπου γραφής των διοποιητών. Πώς, τι θα γίνει ακριβώς. Πέστε μας. Έχουμε έχει και πιο ωραίο χαμόγελο. Πες το με ένα χαμόγελο. Εντάξει. Θα βάλω και μερικές λέξεις με το χαμόγελο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μία εκδήλωση στις 18 Σεπτεμβρίου στο Hellenic Centre. Mm-hmm. Γίναμε πρόσφατα μέλη του Hellenic Centre. Πώς προέκυψε αυτή η επαφή? Ήταν κάποια πρόταση ή ήρθατε εσείς, αποταθήκατε στο Hellenic Centre ή πώς προέκυψε η συνάντηση και η διευθέτηση αυτής της εκδήλωσης? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουμε ένα μέλος του ομίλου, το οποίο είναι στην Αγγλία, έχει έρθει εδώ και 18 χρόνια περίπου και είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή. Η Κύπρια, η φίλη μας. Ναι. Το παιδί μου, όπως λέω και εγώ, γιατί την ήξερα από 18 χρόνια. Έτσι, αρχίσαμε λοιπόν να παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα του ομίλου και τη φιλοσοφία σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια. Ναι. Συνέδρια ψυχολόγων. Μάλιστα. Στο Μάντσεστερ. Είχαμε πάει στο Kiel University, στο British Psychological Society, στο National Health Initiative, ναι, σε πολλούς φορείς. Κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθήσαν αυτές τις εκδηλώσεις, τις παρουσιάσεις, ήρθαν σε ένα καλοκαιρινό σεμινάριο που κάναμε στην Αθήνα. Μάλιστα. Μαγευτήκανε από αυτό που ζήσανε, από λόγια δικά τους λέω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και αποφασίσαμε να κάνουμε εδώ πέρα μία παρουσίαση στο Αρκόλα Θίατερ. Μάλιστα. Το οποίο μας το παραχωρήσαν δωρεάν και ήρθαμε και κάναμε τρεις παρουσιάσεις. Από αυτό δημιουργήθηκε μία ομάδα στο Λονδίνο. Εκεί στο Αρκόλα. Στην αρχή ήταν στο Αρκόλα, ναι, αλλά επειδή είναι ένας χώρος που κάνουμε θέατρο κτλ. Ναι. Μετά είναι, ναι, σε ένα χώρο ενός μέλους και μαζευόμαστε και μαζεύονται μάλλον, ναι, και μιλάμε. Και εμείς ερχόμαστε έτσι επικουρικά μία φορά στους τρεις μήνες, ας πούμε, για να βοηθήσουμε. Είναι, λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι κρίμα που εμείς δεν το ανακαλύψαμε αυτό πιο πριν. Δηλαδή, για να έχουμε αυτές τις ευκαιρίες να παρακολουθήσουμε. Αυτό το μέλος, λοιπόν, αυτή η Κύπρια, η καθηγήτρια, η Φευρονία μας, μας είπε για το Hellenic Centre, το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί. Και πήγαμε, μιλήσαμε, παρουσιάσαμε το έργο μας. Ναι, ναι. Μας κάναμε αίτηση να μας κάνουν μέλη. Γίνατε μέλη. Γίναμε μέλη. Και νομίζω είμαστε... πρέπει να είστε ο μόνος όμιλος εκτός Λονδίνου, εκτός Αγγλίας. Εκτός Αγγλίας, είμαστε ο πρώτος. Ως member society, ναι, 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 έχουμε γίνει και είμαστε το πρώτο που είναι... Πολύ ενδιαφέρον. Και μας παραχωρήσανε μια αίθουσα στις 18 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσουμε έναν άλλο τρόπο ανάλυσης του ποιημάτου. Μάλιστα. Τον οποίο τον έχει δημιουργήσει ο ιδρυτής του ομίλου, ο Δημήτρης Κακαλίδης, έχει πεθάνει τώρα. Mm-hmm. Έχει γράψει δύο βιβλία, η σοφία του ποιήματος και η σοφία του διηγήματος, δηλαδή
η σοφία και η μαγεία που κρύβεται πίσω από κάθε ποιητή. Μάλιστα. Θέλει να δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που λέει. Το οποίο έκδοσε ο Όμιλος, έτσι. Το, βέβαια, ο Όμιλος και το έχει μοιράσει πάλι και σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον πλανήτη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Την οποία αυτό το κάναμε μία μέθοδο. Την ονομάσαμε στην αρχή μέθοδο Κακαλίδη. Αλλά εντάξει, μία μέθοδος άλλη, τέλος πάντων. Την οποία την παρουσιάσαμε σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αθήνα ακαδημαϊκών για τη λογοτεχνία, του Ατίνερ. Του Ατίνερ, Athens Institute for Μάλιστα. Research and Education. Μάλιστα. Παρουσιάστηκε αυτό πέρσι, νομίζω. Ήταν πέρσι τον Ιούνιο. Ναι. Και... Ευχαριστώ. Και έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, από τη Βραζιλία, από την Κροατία, Νέα Υόρκη, Φιλιππίνες. Και μας ζητήσανε μάλιστα να πάμε να τους δείξουμε τον τρόπο αυτοανάλυση για να τον διδάσκουν στο Πανεπιστημίο. Μπράβο, αυτό. Αλλά δεν είχαμε χρήματα να πάμε στη Βραζιλία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Πάω πίσω στην απάντηση που θα μου δίδατε για το θέμα των απεξαρτήσεων. Ναι. Πέστε μου πώς λειτουργεί αυτό το, έτσι πιο αναλυτικά πώς λειτουργεί αυτό το θέμα. Και είναι μια ευθύνη που έχετε εσείς σε αυτή την περίπτωση στον Όχι, εγώ δουλεύω σε μονάδα απεξάρτησης τοξικομανών, είναι η δουλειά μου που εργάζομαι κανονικά. Ναι. Μάλιστα, ναι. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Στον Όμιλο έχω αναλάβει την ομάδα ψυχαγωγικού. Είναι από εκεί που παίρνετε τα λεφτά για να τα ξοδέψετε στον Όμιλο. Έτσι ακριβώς. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, φυσικά όλοι έτσι εργαζόμαστε το πρωί στις δουλειές μας και κάθε απόγευμα είμαστε στον Όμιλο. Αλλά στον Όμιλο έχετε την ευθύ του θεατρικού. Της θεατρικής ομάδας. Είναι μια ομάδα που επί της ουσίας λειτουργεί από όταν ιδρύθηκε ο Όμιλος. Εγώ βέβαια δεν είμαι από όταν ιδρύθηκε ο Όμιλος, είμαι πολύ νεότερο μέλος. Αλλά λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Και παρουσιάζει παραστάσεις παιδικού θεάτρου και κουκλοθεάτρου σε ιδρύματα με παιδιά. Πάμε σε σχολεία, σε ορφανοτροφία, σε νοσοκομεία, οπουδήποτε υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να ψυχολογηθούν. Και γυροκομεία και παντού, για μεγάλους ή μόνο για ακόμη, παιδιά. Να σας πω, είναι παιδική σκηνή, αλλά πηγαίνουμε για παράδειγμα σε ιδρύματα που είναι άνθρωποι με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down, όπου εκεί μπορεί να είναι και 50-60 χρονών οι άνθρωποι. Φυσικά δωρεάν, τα πάντα, κουστούμια τα ράβουμε εμείς, σκηνικά τα ζωγραφίζουμε εμείς. Ωραία. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα πώς, όπως λένε και οι Άγγλοι. Όλα αυτά δωρεάν, δηλαδή, από πού έρχονται οι ενισχύσεις οικονομικές, πώς λειτουργεί, ας πούμε, έχετε και κυματικό σας, Έχετε ειδικό σας κύμα. Πώς λειτουργεί, πώς πωλείτε, πώς βγάζετε τα έξοδα, ας πούμε. Υπάρχει μια συνδρομή στον όμιλο. Η κυρία από τη δουλειά της βάζει τα μισά στο ταμείο. Και εγώ βάζω τα μισά. Και όλοι. Πέστε μου, πώς λειτουργεί, ειλικρινά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες χορηγίες. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Οι αρχές βοηθούν. Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς έχουμε μια συνδρομή στον όμιλο, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 40 ευρώ το μήνα. Αλλά εάν έρθει κάποιος ο οποίος πει δεν έχω χρήματα, είναι δωρεάν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα μισά μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή. Γιατί πόσα μέλη έχουμε, είπαμε. Γύρω στα 100. 100. Μπορεί κάποιος να πει έχω λίγα χρήματα και δίνει 10 ευρώ, ας πούμε. Ναι, ναι, καταλάβατε. Ένας τρόπος για να μαζέψουμε χρήματα είναι κάνουμε μια φορά ή δύο φορές το χρόνο ένα σεμινάρια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που κάνουν τα μπάνια τους, ας πούμε, το καλοκαίρι. Και δίνουμε και τη διδασκαλία μαζί με διάφορες ομάδες και θεατρικά και χορό. Αυτό, και μαζεύονται κάποια χρήματα τα οποία τα διαθέτουμε εκεί πάλι. Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Με αυτόν τον τρόπο αγοράσαμε και τον Όμιλο, το κτίριο. Και το συντηρούμε. Και το συντηρούμε, πληρώνουμε τη ΔΕΗ, τον έμφυα. Και είναι εκεί ανοιχτό καθημερινά δηλαδή. Έτσι. Κάθε μέρα και Χριστούγεννα. Έχει ένα και μέλος δηλαδή, το οποίο και... πάντοτε υπάρχουν μέλη εκεί τα οποία εξυπηρετούν. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ωραία. Το σχέδιο το μελλοντικό το ένα είναι αυτό, με την εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Hellenic Centre στις 18 Σεπτέμβρη, όπου θα παρουσιαστούν οι δύο ποιητές η ανάλυση των ποιημάτων. Του Σεφέρη και του Σικελιανού. Του Καβάφη και του Σικελιανού. Ναι, Καβάφη. Καβάφη και Σικελιανού. Λέγεται Wisdom of the Poem. Και ο Σεφέρης μου αρέσει, αλλά Καβάφη θα κάνει. Και εμάς μας άρεσε και ο Σεφέρης. Έπρεπε όμως να διαλέξουμε. Και ο Καβάφης είναι ο αγαπημένος μου, είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Ναι, είναι πολύ μεγάλος ποιητής. Λοιπόν, γενικά η Ελλάδα έχει βγάλει πολύ μεγάλους ποιητές. Οπωσδήποτε. Ναι. Αυτό... Τώρα, τα μελλοντικά σχέδια
πού επεκτείνονται, ποια είναι, έχετε κάποια άλλα σχέδια, έτσι, σαν όμιλος. Σαν όμιλος, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους άλλους ό,τι μπορούμε, ό,τι καταλαβαίνουμε κάθε φορά όλο και περισσότερο. Και θέλουμε, αν μπορούμε, να δομήσουμε στο Λονδίνο καταρχάς ένα χώρο για να μπορούν τα μέλη να είναι καθημερινά εκεί. Για να γνωρίζουν και αυτοί οι υποτιθέμενοι που θα γίνουν μέλη, για να μάθουμε κι εμείς πιο πολλά, να δούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον DVD που έχουμε. Να μάθουμε κι εμείς και αυτοί που μας παρακολουθούν τώρα, ούτως ώστε και μετά να μιλήσουμε πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος και, και άλλα υπόλοιπα. Σωστό. Και αυτό το βιντεάκι το έχουν κάνει οι μέλη του ομίλου πάλι, έτσι. Μάλιστα, δηλαδή έτσι, έχει δώσει ο Θεός. Μπράβο. Και έχουμε, ας πούμε, γραφίστα και κομπιουτέρ. Μπράβο. Πάμε να το δούμε το βιντεάκι και θα γυρίσουμε πίσω. Thank you.
ωραία, πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Είναι θέματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα ενδιαφέρουν πάρα πολλούς από τους παρήκους μας εδώ, Έλληνες, Ελληνοκύπριους και άλλους. Mm-hmm. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το υποτιθέμενο και πιθανόν δημιούργημα εδώ, δηλαδή ένα παράρτημα του ομίλου εδώ στο... Επειδή είδαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 10 μέλη. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι Νιγηριανοί, είναι, καλά είναι Εγγλέζοι κάτοικοι βέβαια όλοι στην Αγγλία, είναι από την Τουρκία, είναι από τη Βουλγαρία και είναι και ένα μέλος το οποίο πηγαίνει έρχεται, αλλά είναι στην Γκάνα. Ναι. Ποιητής. Ο οποίος, παρένθεση. Γνωστός στην Κάνα, δηλαδή αυτός. Βραβεύεται παντού. Βραβεύεται παντού. Πρόσφατα βραβεύτηκε στον Καναδά, από τον πρόεδρο του Καναδά και αφιέρωσε το βραβείο του στον Όμιλο Εξυπηρετητών. Όλα τα βραβεία του τα αφιερώνει στον Όμιλο Εξυπηρετητών. Μας λέει Όμιλος Family. Έτσι, Όμιλος Family. Και ελπίζω ότι θα είναι τώρα στις 18 Σεπτέμβρη. Α, θα είναι εκεί. Θα θέλαμε να βρούμε ένα χώρο, που, γιατί δυστυχώς εγώ δεν το ήξερα βέβαια, τα ενίκια στο Λονδίνο είναι πανάκριβα. Πανάκριβα, ναι. Αλλά αν μαζευτούμε περισσότερα άτομα, ίσως να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα χώρο. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο άλλος ότι τελειώνω τη δουλειά μου, ασχολούμαι με τα παιδιά μου και μπορώ το βράδυ να πάω μισή ωρίτσα να κάτσω κάπου. Ξέρετε, στον Όμιλο. Να διαβάσω κάτι ή να μιλήσω με κάτι. Ξέρετε, στον Όμιλο έχουμε κάνει ένα χώρο, ήταν μια αυλή. Ναι, ναι. Την οποία την κλείσαμε και δημιουργήσαμε ένα χώρο ώστε δεν έχει κάποιος μια ομάδα, δεν έχει μια δραστηριότητα. Να έρθει, να πιει ένα τσάι, mm-hmm. να πάρει ένα βιβλίο να διαβάσει και να συζητήσει με κάποιον πάρα και να ηρεμήσει. Αυτό, ναι. Έτσι, και όλα αυτά βέβαια είναι χωρίς πληρωμή. Ναι, ναι. Ξέρετε, αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ένα είδος μπουάτ. Όπου οι καλλιτέχνες σας, οι ταλαντούχοι. Να διαβάζουν ποιήση, κάποιοι να παίζουν κιθάρα, να τραγουδάνε, ώστε να υπάρχει και το entertainment, η διασκέδαση. Ναι. Σε αυτό το χώρο. Έχουμε βγάλει και συντήμα τώρα που το λέτε. Ναι, ναι. Μιλήστε μου για αυτό. Ο ιδρυτής του ομίλου είχε γράψει κάποια τραγούδια. Με το στόμα τα είχε τραγουδήσει και είχε βάλει και στίχους. Όταν πέθανε, είχα πει εγώ ρε παιδιά, αυτά πρέπει να τα κάνουμε συντήμα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε έτσι να χάνονται. Και βρέθηκε ένα μέλος το οποίο ήταν ερασιτέχνης τραγουδίστρια, φιλόλογος της γερμανικής φιλολογίας. Τα πήρε, πήγε σε στούντιο, έτρεξε, έκανε και τα κάναμε ένα CD με τίτλο «Στολίδια του ανέμου». Το παρουσιάσαμε στον Ιαννό με τον Γλέζο, τον Γιάννη Γλέζο, τον στιχουργό, αν το ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Μαζεύτηκε αρκετός κόσμος και λέμε στα μέλη μας, ακούτε το γιατί είναι ήρεμα τραγούδια, χαλαρωτικά. Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο Όμιλος απλώνεται σε πολλούς τομείς. Ναι, κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μπράβο. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Είμαι σίγουρος ότι ναι και εδώ, στην Αγγλία, στο Λονδίνο ιδιαίτερα, θα βρεθούν άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν να ενταχθούν στον Όμιλο σαν μέλη και με την ευχή ότι θα βρείτε ένα... Μακάρι, εμείς θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε. Ναι, και ένα οίκημα ας πούμε, το οποίο, ναι. Όπως έλεγα, έχω αρχίσει και μαθαίνω και αγγλικά γιατί δεν τα ξέρω καλά. Είναι λίγο δύσκολο για την ηλικία μου, αλλά βασανίζομαι λίγο, θα τα μάθω. Σιγά, σιγά. Λοιπόν. Και κάτι τελευταίο, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποιήση, όπως καταλάβατε, δεν μένουμε μόνο στα δικά μας ποίηματα. Καλούμε κάθε δύο μήνες έναν ποιητή με σημαντικό συγγραφικό έργο και παρουσιάζουμε το έργο του στα μέλη του Ομίλου και σε γνωστούς και φίλους βέβαια του ποιητή ώστε να εμβαθύνουμε στην ποιήση του καθενός. Και να διδαχθούμε. Και να διδαχθούμε. Ναι. Έχουμε δηλαδή ένα λογοτεχνικό εργαστήρι μέσα σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου όπου τα μέλη μας, πέρα από το ότι εμβαθύνουν στα έργα των ποιητών, μαθαίνουν να γράφουν και οι ίδιοι με ειδική ομάδα για λογοτεχνικής γραφής ή να απαγγέλουμε. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που την έχει σύζυγός μου. Είναι και αυτή μέλος του Ομίλου, πιο παλιά από μένα. Που μαθαίνουμε στα άλλα μέλη και σε όποιον άλλο θέλει να έρθει, πώς να γράφεις. Ναι, ναι. Είτε τώρα μαθαίναν να γράφουν παραμύθια. Δηλαδή, είναι εργαστήριοι που κάνετε. Κατά κύριο λεξία. Ναι, ναι.
συγγραφέων ή εργαστήριοι, ας πούμε, και το θεατρικό. Και το θεατρικό. Το ίδιο όλα είναι σαν εργαστήριοι. Μαθαίνουν και ταυτόχρονα λαμβάνουν μέρος και εμπλέκονται και παρουσιάζουν. Ναι, πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα. Είναι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μπορεί να έχω ταλέντο εγώ και να μην το ξέρω. Και βρισκόμενος μέσα στην ομάδα αυτή, ανακαλύπτω ότι ναι, μπορώ να γράψω ή μπορώ να τραγουδήσω. Ξέρετε τι λέω εγώ. Εγώ είμαι της άποψης ότι το ταλέντο είναι να αγαπάς κάτι. Και όταν το αγαπήσεις, τότε αυτό το πράγμα θα το εκφράσεις. Ναι, ναι, ναι. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να μάθουμε τον εαυτό μας και τους φίλους και τα μέλη μας να αγαπάνε τη ζωή. Άλιστα. Και επομένως και την ποιήση και το θέατρο και τη μουσική και τα πάντα. Πολύ και την οικογένειά τους. Αυτά μου φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είμαι σίγουρος ότι αυτού του οι άνθρωποι, είμαι σίγουρος ότι είναι οι άνθρωποι που πάντα θέλουν να βρίσκονται σε ειρήνη και με τους εαυτούς τους και με τους άλλους και είναι αυτοί που προσπαθούν να διατηρήσουν τις καλύτερες σχέσεις με τους ανθρώπους τους. Ακριβώς. Σας συγχαίρομαι γι' αυτό. Άστε. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και πολύ σύντομα θα σας έχουμε στο Λονδίνο, όπως έχουμε πει, στην εκδήλωση της 18ης Σεπτεμβρίου στο Ελληνικό Κέντρο με τον Καβάφη και τον Σικελιανό και ταυτόχρονα μπορείτε να μας ενημερώσετε όταν θα μας επισκεφθείτε για άλλες δραστηριότητες και επίσης αν τα καταφέρετε μέχρι εκείνο το καιρό μπορεί να έχετε οργανώσει και μία ομάδα εδώ και βέβαια, να αποκτήσετε και ένα χώρο ο οποίος θα βρίσκεται εδώ. Είναι και σημαντικό να υπάρχει ένας χώρος. Εάν γίνει αυτό, εγώ θα ενταχθώ στην ομάδα σας, θα γίνω μέλος. Σας το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, και εμείς, να είστε καλά. Με αυτά λοιπόν, πολλές ευχές, καλή επιστροφή στην πατρίδα. Ευχαριστούμε. Και ευχόμαστε να πάνε καλά και με την πατρίδα. Είναι δύσκολες μέρες. Είναι δύσκολα. Αλλά προβάλλοντας τον πολιτισμό μας, δεν μπορεί παρά να τα καταφέρουμε. Ναι, και έχουμε πλούσιο πολιτισμό εμείς οι Έλληνες. Και πρέπει να μάθουμε να τον προβάλλουμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ ευχαριστούμε και εσάς, καλοί φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί εγώ και εσείς την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με ένα άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε να προσέχετε στους εαυτούς σας και όπως είπαμε να αγαπάτε τους εαυτούς σας για να μπορέσετε να αγαπήσετε και τους άλλους. Καλή νύχτα σας.